Λοιπόν, κυρίε και κύριοι, έχουμε κοντά μα τον κύριο Ιωάννη Μάζη, ομότιμο καθηγητή γεωπολιτικής θεωρία και οικονομική γεωγραφίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και φυσικά πρώην διευθυντή του Ινστιτούτου Γεωπολιτικών Αναλύσεων του ίδιου Πανεπιστημίου. Κύριε Μάζη, καλησπέρα σα. Καλησπέρα σα, κύριε Μαζέν. Λοιπόν, είστε μαζί μα σήμερα. Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε κάποιου μήνε την προηγούμενη φορά μας είχατε πει ότι αν εμπλακεί το Ιράν σε αυτόν τον πόλεμο της, στη Μέση Ανατολή, ουσιαστικά για σας όμως, όπως μας το είχατε πει ξεκινάει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος ε, και βρισκόμαστε αρκετούς μήνες μετά αφού ε, συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και ενώ περιμένουμε τους μεσολαβητές... Ε, οι μάλλον οι μεσολαβητέ Κατάρ, Αίγυπτο και οι ΗΠΑ περιμένουν απαντήσει από το Ισραήλ και τη Χαμάς για, προς, για, πρόταση που υπέβαλαν για κατάπαυση του πυρός. Ξαφνικά βλέπουμε τη Wall Street Journal, την, την εφημερίδα, τον ιστότοπο, να λέει και να αποκαλύπτει ότι αυτή τη στιγμή το Ιράν ετοιμάζεται για επίθεση στο Ισραήλ, έχει σημάνει συναγερμός σε όλο τον κόσμο, ο Μπάιντεν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, της Αμερικής, βγήκε και είπε ότι ε, να μην το κάνει αυτό το Ιράν. Επίσης οι Ισραηλίνοι περιμένουν χτύπημα, ε, διότι ε, σύμφωνα με όσα γράφονται. Ε, Πρέπει να προχωρήσουν, θέλουν να προχωρήσουν σε αντίπεινα για αυτό που έγινε στην, στο Ιρανικό προξενείο, στη, στη Δαμασκό, που σκοτώθηκαν ε, φρουροί τη Επανάσταση. Έχουν γίνει πάρα πολλά, θα τα πούμε στη συνέχεια και ποιε είναι οι αντιδράσει. Ξεκινώ από τη δεδομένη στιγμή. Μιλούν Μάλιστα. για χτύπημα του Ιράν προ το Ισραήλ. Τι επόμενε ώρε ή τι επόμενε ημέρε ενδεχομένω. Λοιπόν, να κάνουμε μία στρατηγική καταρχά ανάλυση τη κατάσταση. Με λίγα λόγια. Εάν το Ισραήλ είναι αυτό το οποίο την 1η Απριλίου χτύπησε το προξενείο της, ε, του Ιράν στη Δαμασκό ναι. και λέω εάν γιατί το Ισραήλ δεν το έχει αποδεχτεί μέχρι σήμερα mm -hmm. κλείνει παρένθεση ε, τότε το Ισραήλ έκανε μια εξαιρετικά ευφυή .E. κίνηση. Μιλάω στρατηγικά ναι. τώρα, όχι συναισθηματικά έτσι να το ναι. ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Έκανε μια εξαιρετικά ευφυή .E. κίνηση. Αναγκάζει αυτή τη στιγμή το Ιράν mm -hmm. να ανταποδώσει ένα πλήγμα το οποίο θα περισσώσει στο εσωτερικό του αλλά και στο δίκτυο των οργανώσεων που ελέγχει χαμάσχες, βολά και τα λοιπά ε, δικαιοσύνη κατά την αντίληψη της Τεχεράνης. Εάν δεν ε, δώσει αυτό το πλήγμα τότε θα ε, διασυρθεί σε όλο αυτό το δίκτυο των οργανώσεων το, οι οποίες αποτελούν και το μακρύ της χέρι της Τεχεράνης. Δηλαδή και η Χαμάς και η Χεσβολά και οποιοδήποτε άλλος mm -hmm. θα μπορούσε να λειτουργήσει εναντίον του Ισραήλ προς τελικό όφελος της Τεχεράνης θα θεωρήσει ότι η Τεχεράνη είναι ανυπόλυπτη. Ένα το κρατούμε. Άρα η Τεχεράνη τι πρέπει να κάνει. Πρέπει οπωσδήποτε να ανταποδώσει ένα πλήγμα. Για να δούμε τώρα εδώ. Για να ανταποδώσει αυτό το πλήγμα, όπως καταλαβαίνετε, έχουν γίνει σοβαρότατες συνομιλίες και παρεμβάσεις. Και από τη Γαλλία και από τη Γερμανία και κυρίως από τις Ηνωμένε Πολιτείε. Και λέω το κυρίως γιατί οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι εκείνο ο παράγων ο οποίος μπορεί να κανοναρχήσει την κατάσταση σε αυτήν την κρίσιμη φάση. Ήδη μετακινούν πολεμικά πλοία για να υπερασπιστούν το Ισραήλ Πολιτείε. έτσι να το επισημάνουμε αυτό. Ε, στέλνει λοιπόν ένα μήνυμα μέσω του ΟΜΑΝ, το οποίο λειτουργεί ως διαμεσολαβητής για τέτοιου είδους κρίσιμες ε, συνομιλίες, ότι εγώ δεν μπορώ παρά να απαντήσω. Και εκείνο το οποίο κρύπτεται πίσω από τις λέξεις των α, μηνυμάτων, mm -hmm. όπως διάβασα πολύ προσεκτικά τα διάφορα μηνύματα ένθεν και ένθεν, είναι αφενός μεν ότι εάν το Ιράν από το έδαφος του αποστείλει ντρόνς, βαλιστικούς πυράβλους κτλ. Και, και χτυπήσει το Ισραήλ, τότε οι Ηνωμένε Πολιτείες όπως και το Ισραήλ έχει επαναλάβει ότι αν μας χτυπήσει από το έδαφος του, ναι. προσέξτε τη λέξη από το έδαφος του έχει πολύ μεγάλη σημασία, ναι. τότε θα ανταποδώσουμε σκληρά. Οι Αμερικανοί πάλι τι λένε, ακριβώς το ίδιο. Μην το κάνεις, μην επιτεθείς, μην χρησιμοποιείς βαλιστικούς κτλ. κτλ. Mm -hmm. Διότι θα στηρίξουμε σκληρά και ανένδοτα το Ισραήλ. Ε, άρα τι σημαίνει αυτό λοιπόν, αν επιτεθεί προσέξτε, το θα μπορούσε λοιπόν, λέω εγώ τώρα ο Γιάννης Ομάζης, mm -hmm. να γίνει ένα χτύπημα τελείως ε, για να σώσει τα προσχήματα από οργανώσεις φύλλα προσκύμενες στο Ιράν στο εσωτερικό του Ισραήλ σε ένα στόχο, mm -hmm. θού κύριε φυλακή το στόματί μου, mm -hmm. ο οποίος θα έχει προετοιμαστεί ανάλογα από τους Ισραηλινούς, δηλαδή δεν θα έχει μέσα κόσμο, αλλά μπορεί να εμφανιστούν κάποια θύματα, δεν ξέρουμε, Ούτω ώστε το μένειρα να σώσει τα προσχήματα προς το εσωτερικό του, το δε Ισραήλ να μην αναγκαστεί να χρησιμοποιήσει τις τεράστιες δυνάμεις τις οποίες έχει εναντίον του Ιράν και φτάσουμε σε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Εδώ λοιπόν στη δύσκολη θέση δεν βρίσκεται το Ισραήλ, βρίσκεται το Ιράν διότι ή θα χτυπήσει κανονικά για να σώσει το κύρος του απέναντι στα μακριά του χέρια ή αν δεν χτυπήσει θα περιέλθει σε πλήρη ανυποληψία, θα αδυνατήσει κατακόρυφα λογαριθμικά η δύναμή του στην περιοχή και από εκεί και ύστερα κερδισμένο θα βγει το Ισραήλ, το οποίο τι θα πει, ότι κανείς δεν μπορεί να σταθεί απέναντι στη δύναμη του Ισραήλ, και γι' αυτόν τον λόγο και εσείς της Χαμάς που βλέπετε ότι δεν έχετε καμία υποστήριξη από το Ιράν πρέπει να παραδοθείτε, να επιστρέψετε τους ομήρους και να τελειώνει η υπόθεση εδώ. Άρα είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, έτσι μας το λέτε εσείς τώρα. Έτσι ακριβώς. Το Ιράν βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Πάρα πολύ δύσκολη θέση. Ναι. Γιατί προσέξτε, αν πούμε σε τεχνικούς όρους, οι αντιβαλλιστικές ασπίδες του Ισραήλ είναι από τις καλύτερες αντιβαλιστικές στον κόσμο mm -hmm. και επιπλέον υπάρχουν και διαστημικά όπλα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει το Ισραήλ. Και πέραν αυτού μην ξεχνάμε ότι το Ισραήλ διαθέτει πυρηνικέ κεφαλές. Το Ιράν διαθέτει πυρηνικέ κεφαλές. Όχι. Δεν έχει... όχι. Μέχρι στιγμή όχι. Δεν το γνωρίζει κανεί όμω. Κ. Διαθέτει Μάχευτού. ισχυρούς βαλιστικούς πυράβλους ναι. αλλά δεν διαθέτει ακόμα πυρηνικές και Άρα δεν είναι πυρηνική δύναμη λοιπόν το Ιράν. Κάθε δεν είναι πυρηνική ε? δύναμη. Mm. Και φανταστείτε τώρα το Ιράν να βρίσκεται αντιμέτωπο με την αμερικανική στρατιωτική ισχύ και την Ισραηλινή στρατιωτική ισχύ. Ναι. Και από το διάστημα και από το έδαφος. Συνεπώς... Κρατώ, αυτοί... κρατώ ναι. ότι το Ιράν είναι αναγκασμένο να χτυπήσει Όπω μου το λέτε. Τώρα, αν θα είναι το χτύπημα μεγάλο ή αν θα είναι το χτύπημα ελεγχόμενο, πάντως λέτε ότι είναι αναγκασμένο να χτυπήσει. Γιατί αν είναι χτυπήσει, αναγκασμένο είχαν... να χτυπήσει, αλλά μπορεί να εμφανιστεί τώρα ένα πλέγμα συνομιλίων το οποίο βρίσκεται εν εξελίξη mm -hmm. και αυτέ οι συνομιλίε να καταλήξουν σε μια παραπομπή στι ελληνικέ καλένδε του θέματος, Όπω άλλωστε έγινε ήδη δύο φορέ με πλήγματα μη διεκδικηθέντα από το Ισραήλ στο έδαφος του Ιράν και της Συρίας ναι. τα οποία έμειναν αναπάντητα θέλω να πω λοιπόν ότι ο κύριος Νετανιάχου έχει κάνει ένα τσεκματ πολύ ισχυρό στο Ιράν mm -hmm. ε, η δική μου αν θέλετε κριτική πρόβλεψη είναι ότι εάν γίνει ένα ελεγχόμενο και από τις δύο πλευρές σου ναι. προσχεδιασμένο χτύπημα το οποίο θα περισσώσει απλά τα προσχήματα για το Ιράν η υπόθεση θα λήξει εδώ αλλιώς η κατάσταση για το Ιράν θα είναι πολύ πιο άσχημη εάν το Ιράν αρχίσει να συνομιλεί και είναι ο μόνος τρόπος που του μένει αν δεν κάνει αυτό το συμφωνημένο προσχεδιασμένο χτύπημα mm -hmm. και οι συνομιλίες τραβήξουν σε μάκρος και σε βάθος ούτω ώστε να μην γίνει τελικά το χτύπημα. Το Ισραήλ, σε αυτή την περίπτωση, είναι ο απόλυτος κυρίαρχος της κατάστασης και οι Ηνωμένε Πολιτείε επίσης. Να έρθω όμως σε περίπτωση που χτυπήσει ε, το Ιράν, λέτε ότι δεν είναι τόσο μεγάλη δύναμη, ουσιαστικά δεν είναι πυρηνική δύναμη, άρα έχουμε μαζευτεί δυνάμεις του Ισραήλ και, τη, και των Ηνωμένων Πολιτείων εκεί. Κάποια άλλη χώρα... Δεν... Όχι, να Όχι, πριν το ρωτήσετε σας λέω όχι. Mm -hmm. ε, ούτε η Ρωσία, ούτε η Κίνα, ιδιαίτερα mm -hmm. στην κατάσταση που βρισκόμαστε τώρα αυτή τη στιγμή με τα μέτωπα της Ουκρανίας, mm -hmm. θέλουν να εμπλακούν ευθέω εναντίον του αμερικανικού, της αμερικανικής ισχύω. Διότι δεν θα είναι το Ισραήλ που θα φορά αυτές τις δύο χώρες, ιδιαίτερα τη Ρωσία, η οποία τι κάνει. Η οποία λέει ότι κοιτάξτε, εάν μου στείλετε στρατεύματα του ΝΑΤΟ, θα έχουμε πυρηνικό πόλεμο. Δεν ναι. θέλει λοιπόν να προκαλέσει και να δώσει να πέσει δηλαδή θύμα της ίδιας, Αν δεχτούμε ότι είναι προβοκάτσια του Ισραήλ, mm -hmm. και να εμπλακεί σε έναν πόλεμο, ο οποίο μετά θα νομιμοποιήσει οποιαδήποτε κίνηση ολοκλήρου του ΝΑΤΟ εναντίον της Ρωσίας στα μέτωπα τη Ουκρανία. Λοιπόν. Άρα βλέπετε mm -hmm. ότι το κουβάρι ξετυλίγεται με έναν τρόπο φοβερά ενδιαφέροντα, όπω θα έλεγαν. Οι Βρετανοί συνάδελφοί μου δεν λένε άλλα, δεν χρησιμοποιούν εύκολα άλλα επίθετα. Το ενδιαφέρον τους καλύπτει. Άρα, ε, όπως μας τα λέτε, φαίνεται το Ιράν αυτή τη στιγμή να είναι απομονωμένο. Απολύτως, απολύτως. Απολύτως στριμωγμένο, απομονωμένο και βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι ήταν, όπως είπα στην αρχή, για να το ξαναθυμίσω, μία ευφυέστατη κίνηση εάν είναι το Ισραήλ, του Ισραήλ το οποίο με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνει και την συσπήρωση των Αμερικανών στο πλευρό του και όχι μόνο αυτό αλλά αποφεύγει και οποιαδήποτε διεθνή κριτική του γινόταν μέχρι σήμερα για την υπόθεση της Γάζας ε, Μιλάτε για επιτυχία του Ισραήλ εάν είναι αυτό φυσικά που έχει κάνει αυτή την την επίθεση ε, το, η οποία όμως επιτυχία Σα ρωτάω αν του βγήκε, δηλαδή αν την υπολόγιζε έτσι, γιατί θα έτσι, μπορούσε να μην ήταν. Είχαν... αν είναι το Ισραήλ, ναι. είναι βέβαιο ότι την υπολόγισε έτσι. Υπολόγισε τις αλυσιδωτές αντιδράσεις οι οποίες αναλύθηκαν στη συζήτησή μας και βεβαίω του βγήκε. Τώρα από εκεί και μετά μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, αλλά τα, η, 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 η δινή θέση του Ιράν είναι δεδομένη η ευνοϊκότατη θέση του Ισραήλ δεδομένη και από εκεί και ύστερα βλέπουμε μια φορά αυτή είναι η κατάσταση όσο έχει σήμερα ναι. εγώ μια φορά αν ήμουν Ιρανός mm -hmm. θα φρόντιζα να έρθω σε επαφή μέσω του ΟΜΑΝ και να πω να χτυπήσουμε εκεί κάτι το οποίο θα βρίσκεται στην έρημο στο Ισραήλ το οποίο θα ονομαστεί υψίστης σημασία στρατηγικός στόχος να Λύσω ναι. και εγώ τα προβλήματά μου. Να λύσει και ο πλανήτη τα προβλήματά του. Γιατί ξαναλέω: Ότι αν το χτύπημα είναι πραγματικό, χρησιμοποιηθούν βαλιστικοί Ιρανικοί πύραυλοι και χτυπηθεί το έδαφο του Ισραήλ, τότε πάμε σε πυρηνικό πόλεμο. Ναι. Αν είναι ελεγχόμενο όμω, γλιτώνουμε ναι. απ' όλα. Καθησυχάζει και το Ιράν, όπω μα λέτε, τις, ε, τους υποστηρικτές του υποστηρικτέ του, τι ε, διάφορε οργανώσει που υποστηρίζει γιατί το, 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 ναι. μέγα, το μέγα ζήτημα για το Ιράν είναι θα γίνω την άλλη μέρα ανυπόλυτο για όλες για όλους τους μακριούς βραχίονες μου δεν θα μπορώ να χρησιμοποιήσω δηλαδή την ισχύ μου η οποία λέγεται χαμάς, λέγεται χεσμολά, λέγονται φρουρί λέγονται ναι. ε, και παράλληλα θα απαξιωθώ πλήρως από την κοινωνία στο εσωτερικό μου και παράλληλα, σαν αποτέλεσμα αυτή τη αλυσιδετή αντιδράσεω, mm -hmm. θέλει να κινδυνεύσει το καθεστώ το ίδιο. Ναι. Αντιλαμβάνεστε, είναι, είναι εξαιρετικά πολύπλοκη η κατάσταση. Θα δούμε τι ε, επόμενε ώρε ενδεχομένω. Α ευχηθούμε της... όλοι να mm -hmm. επικρατήσει η λογική. Το μόνο που μπορώ να πω.